Χαίρετε αγαπητοί Χριστό αδελφοί, κυρίες και κύριοι. Για μία άλλη φορά, για ένα άλλο Σάββατο και πάλι μαζί, με τη βοήθεια του Θεού, για να συνεχίσουμε τις εκπομπές αυτές για διάφορα σπουδαία, σοβαρά, επίκαιρα και κοινωνικά θέματα. Σήμερα είχα σκοπό με τη βοήθεια του Θεού να συζητήσω για κάποια άλλα θέματα σπουδαία. Πλην όμως, επειδή το τελευταίο διάστημα, τους τελευταίους μήνες και συγκεκριμένα πιο πρόσφατα αυτή η εβδομάδα που πέρασε, πάρα πολύ, δεν ξέρω, σε εισαγωγικά η λέξη δεν γνωρίζω, δεν ξέρω για ποιο λόγο, έχουν εξαπολύσει με απίθμενο μένος, φοβερό διωγμό, φοβερή επίθεση, φοβερή συκοφαντική επίθεση, δυσφήμιση, ένα μεθοδευμένο σχέδιο θα έλεγα, κατά του μοναχισμού, κατά του ράσου, κατά της Ορθοδόξου Εκκλησίας μας. Και επειδή με τη βοήθεια του Θεού τη χάνω μοναχός και δια γεωρίτης, νομίζω ότι έχω και καθήκον και χρέος αλλά και υποχρέωση να υπερασπιστώ με τις φτωχές μου δυνάμεις τον μοναχισμό μας, την Εκκλησία μας, την Ορθοδοξία μας και γενικότερα όλους εμάς, τους Ορθόδοξους Χριστιανούς και όλους εσάς, διότι δικαιολογημένα σε κάποιο βαθμό θα έχετε αρχίσει να ανησυχείτε και να αναρωτήσετε τι τρέχει, τι συμβαίνει, γιατί όλα αυτά, τη μία ακούγεται για τον τάδε ιερέα, την άλλη ακούγεται για τον άλλο μοναχό, την άλλη ακούγεται τον άλλο ηγούμενο. Είναι γνωστές οι εκπομπές που έγιναν τελευταίως σε διάφορα κανάλια με διάφορα έτσι σκάνδαλα θα έλεγα και διάφορες καταγγελίες, εισαγωγικά οι λέξεις σκάνδαλα και καταγγελίες, είτε συγγενικών προσώπων, μητέρας, πατέρα, αδελφών, είτε φίλων, είτε ακόμα και τελείως αγνώστων. Όλα αυτά στάθηκαν αφορμή να με κεντρήσουν αυτή η εκπομπή, στη σημερινή εκπομπή, στη Φωνή του Πατροκοσμά, να κάνω μία αναφορά για τον μοναχισμό, για τα μοναστήρια, για τις συκοφαντίες, για διάφορα ίσως θέματα και πράγματα τα οποία απασχολούν όλους εμάς, μια που ζούμε στην ίδια κοινωνία. Με συγχωρείτε. Θα ήθελα να πω στην αγάπη σας ότι εάν ο μοναχισμός ήταν κάτι το καινούργιο, κάτι το πρόσφατο, κάτι το μη ορθόδοξο, κάτι το οποίο είναι εκτός Εκκλησίας και Ορθοδοξίας, βεβαίως δικαιολογημένα και οι μεν και οι δε να βάλουν, να κατηγορούν, να σπηλώνουν και να συκοφαντούν το μοναχισμό, τους μοναχούς, τα μοναστήρια, το ράσο. Με συγχωρείτε γιατί είμαι και κρυωμένος, ζητάω συγγνώμη την αγάπη σας. Όμως δεν συμβαίνει κάτι τέτοιο. Ο μοναχισμός είναι ένας αιωνόβιος θεσμός, θεοσύστατος θα έλεγα θεσμός, συνδεδεμένος άριχτος με την ίδρυση της Εκκλησίας μας. Άμα τη γενέση της Εκκλησίας μας, άμα τη επιφυτίσει του Αγίου Πνεύματος τη ημέρα
εις την ημέρα της Πεντηκοστής, θα έλεγα ξεκίνησε συγχρόνως με την αυτή αφετηρία και ο μοναχισμός. Γιατί? Γιατί είναι απλούστατο. Διότι ο ίδιος ο Κύριος μας, για να ξεκινήσω από εκεί, μια που ο αρχηγός της πίστεώς μας, ο τελειωτής της πίστεώς μας είναι ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός, ο Θεάνθρωπος Ιησούς Χριστός, τέλειος Θεός και τέλειος άνθρωπος, θα ξεκινήσω από τον Κύριό μας και θα έρθω μετά και σε άλλους Αγίους και Θεοφόρους Πατέρες. Πρώτος λοιπόν αυτός ο Κύριός μας μας μίλησε, μας ανέπτυξε θα έλεγα και μας προέτρεψε για τον μοναχισμό και να ακολουθήσουμε τον μοναχισμό. Το βλέπουμε αυτό το πράγμα στο Ευαγγέλιο, κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, στο 19ο κεφάλαιο, όπου στο στίχο 13ο και κατωτέρω φαίνεται σαφέστατα, ρητά και ολοκάθαρα η προτροπή του Κυρίου μας και η, θα λέγαμε, η νήξη του Κυρίου μας για τον μοναχισμό. Είναι γνωστό το γνωστό κεφάλαιο στο Ευαγγέλιο του Ματθαίου, όπου ο πλούσιος νεανίσκος πλησιάζει τον Κύριό μας και τον ρωτά: «Διδάσκαλε αγαθέ, τι ποιήσω ή να ζωή αιώνιον κληρονομήσω?» Και απαντάει ο Κύριός μας: «Να φυλάξεις εντολές, ου μιχεύσεις, ου ψευδομαρτυρήσεις, ου φωνεύσεις, τίμα τον πατέρα σου και τη μητέρα σου και αγαπείς τον πλησίο σου ως σε αυτόν, ως τον εαυτό σου». Και το απαντάει ο πλούσιος νεανίσκος: «Διδάσκαλε», λέει, «όλα αυτά τα έχω τηρήσει εκ νεότητός μου. Από πολύ νέος τα έχω πράξει, τα έχω τηρήσει». Τότε του λέει ο Κύριός μας: «Αφού τα έπραξες όλα αυτά και τα έχεις τηρήσει, τότε ένα πλέον σου μένει, το τελευταίο και το τελειότερο. Ή θέλεις τέλειος γενέστε, είπαγε, πόλησον τα υπάρχοντά σου και δεύρω ακολύθουμε». Εάν λοιπόν θέλεις να γίνεις τέλειος και να έρθεις κοντά μου πιο γρήγορα, πιο τέλεια θα λέγαμε, τότε πούλησε τα υπάρχοντά σου και έλα, ακολούθησέ με και τήρησε πλέον από εδώ και πέρα, ζήσε ζωή μοναχική, ζωή ασκητική, για να μπορέσεις να γίνεις, αφού επιθυμείς, να γίνεις τελειότερος. Εδώ λοιπόν, στο Ευαγγέλιο αυτό του Ματθαίου, βλέπουμε ολοκάθαρα και ξεκάθαρα τον Κύριό μας να μας ομιλεί για τον μοναχισμό. Γιατί τι άλλο είναι, αγαπητοί μου αδελφοί και αγαπητοί κυρίες και κύριοι τηλεθέατε, τι άλλο είναι από όταν λέγει ο Κύριός μας, αφού όλα τα άλλα τα έχει τηρήσει εντολές, του λέει: «Πούλησε το υπάρχοντά σου και ακολούθησέ με». Πώς ήταν δυνατό ο νέος αυτός να ακολουθήσει τον Κύριό μας, εάν ήταν παντρεμένος, εάν είχε παιδιά, εάν είχε μέρημνες, αν είχε φροντίδες βιωτικές, αν είχε οποιαδήποτε άλλη ασχολία? Δεν είναι το δυνατό, όπως καταλαβαίνετε. Άρα του έλεγε με άλλα λόγια: «Γίνε μοναχός, φύγε από τον κόσμο, φύγε από τα εγκόσμια και ακολούθησέ με». Μα θα μου πείτε, σκληρός ο λόγος ίσως εισαγωγικά, ή δεν μπορούν όλοι να το ακολουθήσουν, να το πράξουν? Βεβαίως, καμία αντίρρηση. Ο Κύριος, ο Θεός μας, δεν πίεσε κανένα, δεν είπε σε κανένα με το ζόρι, με την βία, «έλα κοντά μου», ούτε «έλα να γίνεις μοναχός, καλόγερος, ιερέας, οτιδήποτε άλλο κλπ. Αλλά είπε: «Όστις θέλει ο πίσω μου ηλθεί». Όποιος θέλει, όποιος θέλει να με ακολουθήσει. Και φυσικά δεν σώζονται μόνο, όπως λένε κατά κόρον, το έχουν πλέον καραμέλα στα στόματά των διάφοροι γονείς, άγνωστοι εν πάση περιπτώσει, ή δημοσιογράφοι
κλπ. Κλπ. Οι οποίοι λένε καλά, μόνο στο μοναχισμό μπορεί να σωθεί κανείς. Μόνο οι μοναχοί σώζονται. Φυσικά. Και δεν σώζονται μόνο οι μοναχοί. Και ποιος σας είπε ότι σώζονται οι μοναχοί? Όλοι οι μοναχοί. Λέει ο Άγιος Ιωάννης Κλίμακος, ή λέει, εάν δηλαδή ούτε πας ο αποκουρευόμενος, ο βαπτιζόμενος, με συγχωρείτε, σώζεται, ούτε πας ο αποκουρευόμενος. Εάν λέει δεν σώζεται κάθε ένας ο οποίος βαπτίζεται και γίνεται χριστιανός, είναι επόμενο λόγιο και φυσικό να μην σώζονται ούτε όλοι οι μοναχοί. Δεν σημαίνει ότι όποιος φορέσει ταράσα, είτε γίνει μοναχός, είτε γίνει κληρικός, σημαίνει ότι αμέσως έχει εξασφαλίσει και μία θέση, ένα εισιτήριο για την αιώνια ζωή, για την αιώνια βασιλεία. Όχι. Αλλά είναι ένα μεγάλο βήμα, το οποίο βέβαια, εάν παραμείνει σωστός, τίμιος, ηθικός, αγωνιστή και τηρήσει και τις υπόλοιπες εντολές του Κυρίου και φανεί αντάξιος του σχήματος και του λειτουργήματός του, τότε φυσικά θα κερδίσει και την αιώνια ζωή και θα πάρει βέβαια και μεγαλύτερο μισθό από ό,τι θα έπαιρνε ένας κοσμικός. Και πού το βλέπουμε αυτό? Διότι σε κάποια πρόσφατη εκπομπή που είχα, σε κάποιες πρόσφατες εκπομπές που είχα στο κανάλι Sky, 4 μέρες συνεχόμενες για το θέμα του μοναχισμού, ακούστηκαν εκεί πολλά περίεργα, παράδοξα και αντιεκκλησιαστικά, θα έλεγα, πράγματα, λόγια και αντορθόδοξα και πλανεμένες, θα έλεγα, έτσι, θέσεις και απόψεις. Και φυσικά το μένος ορισμένων ατόμων εναντίον του μοναχισμού είναι πλέον δεδομένο και εναντίον του ράσου. Βλέπουμε ότι υπάρχει μία ενορχιστρωμένη και μεθοδευμένη επίθεση κατά του μοναχισμού, κατά του ράσου, κατά της Ορθοδόξου Εκκλησίας μας και φυσικά και κατά της γλυκητάτης και αγαπητής μας πατρίδος μας, που είμαστε βέβαια αρρήκτως συνδεδεμένοι Έλληνες και Ορθοδοξία, Εκκλησία και Πολιτεία. Για ποιο λόγο? Ο λόγος, αγαπητοί μου αδελφοί, είναι ξεκάθαρος. Παρακαλώ. Ναι, Πάτερ Μάξιμε. Ορίστε. Θέλω να σας πω κάτι. Ναι. Ακούω που λέτε για το μοναχισμό. Ναι. Από ό,τι έχω διαβάσει το Ευαγγέλιο, γιατί είμαστε και εμείς άνθρωποι της Εκκλησίας. Ναι. Όταν είπε ο νεανίσκος, ο νέος αυτός, για στον Χριστό, πώς θα έρθω κοντά σου, δεν είπε πήγαινε στα βουνά και κάτω εκεί να μοναχεύσεις. Είπε έλα κοντά μου να κάνεις έργο. Μάλιστα. Έτσι δεν πιστεύω? Ναι, είναι η άποψή, θα σας απαντήσω. Ναι, ευχαριστώ πολύ. Θα απαντήσω αμέσως στον αγαπητό, αγαπητή, δεν διέκρινα αν ήταν άντρας ή γυναίκα, τηλεθεατή, αλλά θα παρακαλούσα το control να μου αφήσει ένα περιθώριο γύρω στα 20 λεπτά περίπου, να ολοκληρώσω σε κάποιο σημείο, σε κάποιο βαθμό τη σκέψη μου και την ομιλία μου, και μετά πολύ ευχαρίστω να δεχθώ και όσα τηλεφωνήματα μας μένουν στον υπόλοιπο χρόνο της μίας ώρας περίπου. Οπωσδήποτε, όταν ο νεανίσκος, αν και τώρα βγαίνω από τον Ιρμό. Παρακαλώ. Ναι. Ναι. Εντάξει, είπατε ότι ο νεαρός που τον κάλεσε ο Ιησούς, ότι του είπε να γίνει καλόγερος. Ο Χριστός ήταν καλόγερος, οι Απόστολοι ήταν καλόγεροι, ο Απόστολος Πέτρος λέει ότι είχε και πεθερά. Τι λέτε τώρα εσείς εκεί πέρα? Μάλιστα. Εντάξει. Λοιπόν, αν με ακούτε μέσα, σας παρακαλώ στο control, μη μου δώσετε άλλα τηλέφωνα, γιατί έτσι δεν πρόκειται να γίνει εκπομπή. Αφήστε με να πω κάποια πράγματα, να ολοκληρώσω και μετά νομίζω ότι δεν θα υπάρχει λόγος να κάνουν και αυτά τα τηλεφωνήματα οι τηλεθεατές μας, διότι θα έχουν λυθεί οι απορίες τους, θα τους έχω καλύψει, πιστεύω. Και αν από εκεί πέρα δεν καλυφθούν, μπορούν να πάρουν τηλέφωνο, άλλωστε το τηλέφωνο γι' αυτό το έχουμε, για να εκφράσουν τις απόψεις τους με μεγάλη μου χαρά.
Εξάλλου δεν έχω να κρύψω τίποτα, ούτε να φοβηθώ, ούτε και πιστεύω ότι μιλάω εκτός πραγματικότητας και εκτός ορθοδοξίας, και έτσι είμαι πάρα πολύ ήσυχος και πάρα πολύ ήρεμος. Λοιπόν, σας παρακαλώ όλους εσάς που με ακούτε, μην κάνετε αυτή τη στιγμή τηλέφωνο, αφήστε να περάσει κανένα τέταρτο 20 λεπτά και μετά πολύ ευχαρίστω να δείχνω τα τηλεφωνήματά σας. Υπάρχει λοιπόν μία μεθοδευμένη επίθεση, ενορχιστρωμένη επίθεση εναντίον της Εκκλησίας, του ράσου, του μοναχισμού. Και ο λόγος είναι επόμενος, φυσικός και ξεκάθαρος. Θέλουν να διαρρήξουν τις σχέσεις πιστών χριστιανών και Εκκλησίας. Θέλουν να κάνουν τους πιστούς χριστιανούς, τους ορθοδόξους χριστιανούς, να βλέπουν με μισό μάτι, με άσχημο μάτι, την Εκκλησία, το ράσο, τον μοναχισμό. Ή, ακόμη περισσότερο, θέλουν να κάνουν τους χριστιανούς να μισήσουν το ράσο και να φύγουν μακριά από το ράσο, διότι έτσι πλέον θα είναι ανενόχλητοι και εύκολη λία, προσέξτε το αυτό, αγαπητοί μου αδελφοί, θα είναι ανενόχλητοι όλες αυτές οι σκοτεινές δυνάμεις και όλος αυτός ο αισμός των αιρέσεων και όλα αυτά τα όργανα θα είναι ελεύθεροι και άνετοι να μπορούν να υποδουλώσουν και να αλώσουν τους χριστιανούς. Όπως τα πρόβατα, εάν τα βγάλουν και φύγουν μακριά από το μαντρί, μακριά από την προστασία του πειμένα, είναι πολύ εύκολο να κατασπαραχθούν από κάποια τσακάλια, από κάποιους λύκους, από να πέσουν σε κάποιο κρυμνό και να κατακρυμνιστούν και να σκοτωθούν. Έτσι, με τον ίδιο τρόπο και με την ίδια ευκολία, αγαπητοί μου τηλεθεατέ, είναι εύκολο να πέσουν οι χριστιανοί, οι πιστοί χριστιανοί, οι οποίοι χωρίς να θέλουν να θίξουν και να προσβάλλουν κανένα, δεν έχουν όλη την αυτή παιδεία και την αυτή πνευματική κατάρτιση. Και διότι ούτε όλοι έχουν σπουδάσει, ούτε όλοι έχουν ίσως μελετήσει εκκλησιαστικά κείμενα, πατερικά κείμενα, ούτε όλοι έχουν την αυτή εκκλησιαστική παιδεία για να αντιμετωπίσουν τους διάφορους και ποικιλώνυμους αιρετικούς οι οποίοι αλώνουν την Ορθοδοξία μας και την Ελλάδα μας. Αυτός είναι λοιπόν ο στόχος τους. Όμως πιστεύω ότι εάν εμείς αφυπνιστούμε και ξυπνήσουμε και αρχίσουμε ένα αγώνα όλοι μαζί, ενωμένοι, αγαπημένοι, και φυσικά ενημέρωση, που είναι πάρα πολύ δύσκολο να γίνει αυτό, διότι δεν έχουμε βήματα. Δεν έχουμε βήματα, αγαπητοί μου αδελφοί, δεν έχουμε βήματα, αγαπητοί τηλεθεατέ, τα βήματα είναι λιγοστά. Βλέπετε, ευτυχώς υπάρχει και ένα κανάλι, το Τηλετώρα, που για άλλη μια φορά εκ της θέως αυτή ευχαριστώ την διεύθυνση του Τηλετώρα και τον κύριο Μιχαλόπουλο, καθώς και τον κύριο Ρίζο, και η αγάπη μου και ευχαριστήμη μου είναι ακόμη μεγαλύτερες, διότι όπως είδατε στην προηγούμενη εκπομπή, η εκπομπή ήταν μισή ώρα, ενώ τώρα με μεγάλη έτσι χαρά και τιμή θα έλεγα για μένα, έγινε μία η ώρα η εκπομπή, η Φωνή του Πατροκοσμά, γι' αυτό εκ βαθέων τους ευχαριστώ. Λοιπόν, δεν υπάρχουν βήματα. Πώς όλοι οι υπόλοιποι έχουν όλα τα κανάλια σχεδόν, όλες τις εκπομπές, όλα τα τηλεοπτικά και ραδιοφωνικά μέσα, τις εφημερίδες, τα περιοδικά, και συνέχεια όποτε θέλουν και όποτε τους αρέσει και όποτε κρίνουν εκείνοι σκόπιμο, αρχίζουν και βάζουν και βάλουν εναντίον του μοναχισμού και εναντίον της Εκκλησίας και του ράσου. Και να πω, αγαπητοί μου αδελφοί, ότι λένε και τίποτε αλήθειες, να πω τέλος πάντων αληθινά είναι, πραγματικά είναι, αποδεδειγμένα είναι, εντάξει, υπάρχουν. Δεν μπορώ να πω ότι δεν υπάρχουν, όλη στην Εκκλησία είναι τέλειοι και αμόλυντοι, είναι ζών οργανισμός η Εκκλησία μας. Όπως κάθε οργανισμός έχει τα αγαθά μέλη, έχει και τα πονηρά μέλη, έχει και τα καλά, έχει και τα κακά. Όπως όλα τα δέντρα δεν κάνουν καλό καρπό, αλλά κάνουν και σαπρό καρπό. Όπως όλοι οι εκπαιδευτικοί δεν είναι σωστοί, όπως όλοι οι γιατροί δεν είναι σωστοί, όπως όλοι οι αστυνομικοί δεν είναι σωστοί, όπως όλα τα επαγγέλματα δεν έχουν μόνο σωστούς, έχουν και τις άσχημες πλευρές τους. Έτσι το δέχομαι και αυτό, για να είμαστε ειλικρινείς και αντικειμενικοί, ότι φυσικά μπορεί και να υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι δεν είναι σωστοί και δεν τιμούν το ράσο και την Ορθοδοξία μας.
Αλλά αυτά είναι μεμονωμένα περιστατικά. Αυτοί έχουν βαλθεί να μην αφήσουν τίποτα όρθιο. Και έχουν βαλθεί να μην αφήσουν τίποτα όρθιο, όχι με στοιχεία και με αποδείξεις, αγαπητοί μου τηλεθέατε, αλλά απλώς με κάποιες ενδείξεις, με κάποιες καταγγελίες κάποιων ανθρώπων, κάποιων γονέων ίσως, που δεν θέλω να πω ότι δεν σέβομαι και δεν αγαπώ τους γονείς, κάθε άλλο. Ούτε ότι δεν πρέπει να τιμούμε και να σεβόμαστε τους γονείς, κάθε άλλο. Ο ίδιος ο Κύριος μας είπε να αγαπάμε όλους τους ανθρώπους. Εάν λοιπόν πρέπει να αγαπάμε όλους τους ανθρώπους, πόσο μάλλον τους γονείς μας, τους συγγενείς μας. Εάν πρέπει να αγαπάμε τους εχθρούς μας κατά εντολή του Κυρίου μας, πόσο μάλλον τους γονείς μας, πόσο μάλλον τους συγγενείς μας. Και μάλιστα είναι γνωστό ότι υπάρχει και επιστολή του Αποστόλου Παύλου προς τον Τιμόθεο που λέγει «Η της των ιδίων ουκ αγαπά και ου προνοεί γέγονεν απίστος χείρον». Εάν λέει κάποιος δεν αγαπάει, δεν τιμάει και δεν προνοεί, δεν φροντίζει για τους συγγενείς του, για τον πατέρα του, για την μητέρα του, για τα αδέρφια του, για τους συγγενείς του όλους, αυτός λέει είναι χειρότερος από τους απίστους. Γιατί? Διότι πώς είναι δυνατόν να φροντίζεις και να προνοείς για ξένους ανθρώπους, για εχθρούς, και να μην προνοείς και να μην φροντίζεις και να μην αγαπάς αυτόν τον οποίον σε γέννησε, αυτή την οποία σε γέννησε, ή τα αδέρφια σου τα οποία είναι, είσαστε από μία, έχετε το ίδιο αίμα. Είναι αδύνατον. Φυσικά λοιπόν και πρέπει να αγαπούμε και να τιμούμε τους γονείς μας και τους συγγενείς μας. Αυτό όμως δεν σημαίνει, αγαπητοί μου αδελφοί, ότι θα πρέπει πάντοτε να κάνουμε και αυτά τα οποία θέλουν οι γονείς μας και οι συγγενείς μας. Διότι πολλές φορές μας ζητούν να κάνουμε πράγματα τα οποία δεν είναι σύμφωνα με το θέλημα του Κυρίου. Και όπως λέγει ο ίδιος ο Κύριός μας, ότι μεταξύ του ανθρωπίνου θελήματος και του θείου θελήματος πρέπει να προτιμάμε το θείο θέλημα. Γιατί? Γιατί αυτό είναι το λογικό, το φυσικό και το αυτό που θέλει ο Κύριός μας. Εάν πρέπει να αγαπάμε αυτόν που μας γέννησε και αυτή που μας γέννησε, τη μητέρα μας και τον πατέρα μας, πόσο μάλλον τον ίδιο τον δημιουργό μας. Αυτός ο οποίος μας έχει δώσει τα πάντα. Τον Θεό μας δηλαδή. Δεν θέλω να πω λοιπόν ότι δεν πρέπει να αγαπούμε τους γονείς μας και να φροντίζουμε τους συγγενείς μας κλπ. Αλλά όμως, εάν είναι αντίθετη με το θέλημα του Κυρίου, αντίθετη με το θέλημα του Θεού, τότε είναι προτιμότερο να ακολουθούμε και να κάνουμε το θέλημα του Θεού. Βλέπουμε λοιπόν ότι, μάλλον να συνεχίσω από εκεί που έμεινα, δεν θέλω να κατηγορήσω τους γονείς, ούτε να πω ότι δεν καταλαβαίνω και δεν συναισθάνομαι τον πόνο ορισμένων γονέων, τα οποία χάνουν, σε εισαγωγικά η λέξη χάνουν, τα παιδιά τους, διότι πάνε σε κάποιο μοναστήρι. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι τα παιδιά αυτά δεν έχουν το δικαίωμα. Πώς έχει το δικαίωμα ένας νέος, μία νέα, αγαπητοί μου αδελφοί, να παντρευτεί κάποιον ή κάποια που του αρέσει, που της αρέσει. Και μάλιστα και σε ηλικία μικρότερη των 18, που είναι το όριο ενηλικιώσεως των νέων, σύμφωνα με το κράτος μας. Βλέπουμε πολλούς γάμους να γίνονται κάτω των 18, και σε νέους και σε νέες. Βλέπουμε επίσης πολλοί γονείς να δίνουν την άδειά τους και την ευλογία τους σε αυτούς τους νέους να γίνουν έγαμοι, να παντρευθούν, να νυφευθούν. Εκεί γιατί δεν αντιδρούν οι γονείς? Γιατί δεν λένε, παιδί μου, πού πας, 16 χρονών, 17 χρονών, ή εγώ σας λέω 18 χρονών, 19, 20 ετών, 26 ετών ήτανε οι αδελφοί που κατηγορούσαν πριν λίγες μέρες σε κάποιο σταθμό οι ίδιοι οι γονείς τους ότι σκάναν πίσω εγκεφάλου. 26 ετών κοπέλα. Βέβαια τώρα είναι 26, θα πούν, πριν 3 χρόνια που έγινε αυτό ήταν 23 ετών. Πολύ ωραία, 23 ετών κοπέλα.
νέα, μορφωμένη, σπουδαγμένη, είχε τελειώσει την νοσηλευτική στα ΤΕΗ. Και δεν είχε την ωριμότητα και την φρόνηση μία νέα 23 ετών σπουδαγμένη και έξυπνη να κρίνει μόνη της και να αποφασίσει τι θα κάνει, αν θα παντρευτεί ή αν θα γίνει μοναχή. Φυσικά και είχε. Πώς έχει ένας νέος, όπως είπαμε προηγουμένως, την ωριμότητα να παντρευτεί και να κάνει οικογένεια και να υπομειστεί όλο αυτό το βάρος της οικογενείας, με τις εργασίες, με τη γυναίκα, με τα παιδιά, με τις αρρώστιες, με χίλια δυο πράγματα, και δεν έχει την ωριμότητα μία νέα, ένας νέος 18 ετών, 19 ετών, 23 ετών, 25 ετών, 30 ετών να γίνει μοναχός, να διαλέξει να γίνει μοναχός. Από τη μία κοπτόμεθα και λέμε ελευθερία στα ανθρώπινα δικαιώματα, στο αυτεξούσου του ανθρώπου, και από την άλλη βάλουμε και κατηγορούμε ορισμένους νέους που ελεύθερα, από μόνοι τους, από θείο ζήλο και από θείο έρωτα, ακολουθούν τον μοναχισμό. Και να πω, αγαπητοί μου αδελφοί, ότι πήγαιναν όλοι οι νέοι και γινόντουσαν μοναχοί, ότι τελευταίως υπήρχε μία, θα λέγαμε, ένα κύμα νέων οι οποίοι πάνε σε μοναστήρια, να πω δικαιολογημένη σε εισαγωγικά η αντίδρασή τους. Πού είναι, αγαπητοί μου χριστιανοί, πού είναι, αγαπητοί μου τηλεθεατέ, οι νέοι και οι νέες στα μοναστήρια? Έχουν αδειάσει τα μοναστήρια. Το Άγιο Όρος, το Άγιο Όρος που έχει 20 ιερές μονές και άλλες τόσες περίπου σκήτες, ιερές σκήτες, το κάθε μοναστήρι για να λειτουργήσει χρειάζεται να έχει πάνω από 70-80 μοναχούς. Και πολλά μοναστήρια δεν έχουν ούτε 20 μοναχούς, ούτε 10 μοναχούς, ούτε 15 μοναχούς. Τώρα τελευταίως κάπως έχουν επανδρωθεί πάλι ιερές μονές στο Άγιο Όρος. Και φυσικά είναι γνωστό και τα άλλα μοναστήρια που είναι εκτός Αγίου Όρους, τι γίνεται. Ένας μοναχός, μία μοναχή, δυο μοναχοί, τρεις μοναχές, τέσσερις, πέντε, σπάνε να βρεθεί μοναστήρι πάνω από 5 και από 10 μοναχούς ή μοναχές. Τι κάνουμε, αγαπητοί μου αδελφοί? Γινόμεθα θύματα των σκοτεινών δυνάμεων και των σκοτεινών οργάνων και των μέσων μαζικής ενημερώσεως? Γινόμεθα, μας κάνουν πλήση, αυτοί μας κάνουν πλήση εγκεφάλου. Αυτοί μας κάνουν πλήση εγκεφάλου. Και όχι κάποιοι μοναχοί ή μοναχές σε κάποιους νέους, όπως θα δούμε στη συνέχεια. Διότι αυτοί κάθε μέρα, από το πρωί μέχρι το βράδυ, μέσω διαφόρων εκπομπών και καναλιών, μπουρλου 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 εκεί πέρα, συνέχεια από το πρωί μέχρι το βράδυ, για κάποιο θέμα δικό τους, για κάποια ιδέα δική τους. Για, αν θέλετε, τη βία, για τα ναρκωτικά, για το σεξ, για τον παράνομο έρωτα, για τα ταρό, για τα μάγια, για την αστρονομία, αστρολογία. Κάθε μέρα από το πρωί μέχρι το βράδυ διαφημίσεις για χίλια δυο πράγματα, τα οποία είναι τελείως έξω από το πνεύμα της Εκκλησίας μας και της Ορθοδοξίας μας και της Ελλάδας μας. Άρα ποιος κάνει πλήση εγκεφάλου? Οι μοναχοί στους νέους ή όλος αυτός ο εσμός των προδοτών, θα έλεγαν, της πίστεως και της πατρίδος μας, ή των πληρωμένων οργάνων? Ποιοι? Εμείς ή αυτοί? Και πώς είναι δυνατό να κάνεις πλήση εγκεφάλου σε ένα νέο 18, 19, 23, 25, 27 ετών? Πώς είναι δυνατό? Εκτός αν είναι βλάκας, εκτός αν δεν έχει σώα στα σφρένας, τότε ναι. Τότε πρέπει να αποδείξουν ότι ο τάδε νέος ή η τάδε νέα δεν έχει σώα στα σφαίνας, τότε ναι. Πώς γίνεται? Και τι πλήση εγκεφάλου μπορείς να κάνεις για το μοναχισμό? Να πούμε ότι κάνουν πλήση εγκεφάλου για το παράνομο έρωτα, θα πω ότι είναι εύκολο να ξεγελάσεις ένα νέο. Για τα ναρκωτικά, εύκολο. Για τη μαγεία, εύκολο. Για τη βία, εύκολο. Για οποιοδήποτε άλλο, και για διάφορα άλλα επαγγέλματα, για ηθοποιούς, για τραγουδιστές, για, εύκολο είναι. Αλλά για το μοναχισμό, πλήση εγκεφάλου και προσιλητισμό, από πού και ως πού? Ο μοναχισμός είναι κάτι το εύκολο, κάτι το απλό? Τι είναι ο μοναχισμός? Είναι εύκολη ζωή? Γιατί λένε βαριά οι καλογερικοί? Γιατί το λένε? Γιατί δεν πάνε τότε όλοι να γίνουν μοναχοί? Γιατί δεν μπορούν, γιατί δεν αντέχουν, γιατί δεν έχουν τις δυνάμεις, γιατί θέλουν καλή ζωή, θέλουν να καλοπερνάνε. Τους αρέσει η εύκολη ζωή, οι εύκολες λύσεις, η ευμάρεια, η τρυφή, η απόλαυση, οι απολαύσεις. Αυτό. Ενώ στο μοναχισμό
Δεν υπάρχουν αυτά πράγματα. Υπάρχει νηστεία, υπάρχει εγκράτεια, υπάρχει ψαλμωδία, υπάρχει προσευχή, υπάρχει παιδαγώγηση στο σώμα και χαμευνία. Υπάρχουν χίλια δύο πράγματα. Υπάρχει υπακοή. Υπακοή, βεβαίως, γιατί εύκολο πράγμα είναι υπακοή, αγαπητοί μου αδελφοί. Πείτε σε κάποιον να κάνει κάτι, να δείτε πώς αμέσως αντιδρά και κλωτσάει. Γιατί υπάρχει ο εγωισμός, η περηφάνεια. Ενώ στο μοναχισμό δεν υπάρχουν αυτά τα πράγματα. Πώς λοιπόν είναι εύκολο να πεις σε ένα νέο να κάνει, να του πεις τι να του υποσχεθείς. Έλα να σε κάνω πλούσιο. Μα αφού ο μοναχισμός δεν έχει χρήματα, υπάρχει ακτιμοσύνη στο μοναχισμό. Άλλο τα μοναστήρια, γιατί και αυτό ακούγεται. Τα μοναστήρια είναι πλούσια. Βεβαίως, βεβαίως και χαίρομαι να υπάρχουν πλούσια μοναστήρια. Πώς θα κάνουν κοινωνικό έργο τα μοναστήρια, πώς θα κάνουν ιεραποστολικό έργο τα μοναστήρια, πώς θα φροντίσουν και θα φιλοξενήσουν εσάς που έρχεστε στα μοναστήρια. Να μείνετε, να προσευχηθείτε, να γίνει μια ανάταση, να ξεκουραστείτε, να ηρεμήσετε. Πώς θα σας φιλοξενούσουν, εάν τα μοναστήρια ήταν φτωχά και ήταν επέτες ζητιάνοι. Πώς. Μακάρι, που δεν είναι βέβαια πλούσια τα μοναστήρια, υπάρχουν και ορισμένα μοναστήρια που είναι πλούσια. Βεβαίως. Αλλά μακάρι όλα τα μοναστήρια να ήταν πλούσια. Για να μπορούσε να κάνει με μεγάλη, να κάνουν με μεγάλη ευκολία τα έργα τους. Και να είναι και απερίσπαστη η μοναχή. Εδώ στα παλαιότερα χρόνια και ιδιαίτερα, θα διαβάσετε την ιστορία, διαβάστε την ιστορία. Και όσοι την έχετε διαβάσει, απλώς υπενθυμίζω στην αγάπη σας το γεγονός με τον Μέγα Θανάσιο, συγγνώμη, με τον Άγιο Θανάσιο, τον Αθωνίτη, ο οποίος ζήτησε από τον Αυτοκράτορα της Κωνσταντινούπολης, τον Νικηφόρο, να του δώσει λεφτά για να μπορεί άνετα να κάνει αυτά που έχει να κάνει και να είναι απερίσπαστη στο έργο τους, της προσευχής, της μελέτης και οποιοδήποτε άλλο έργο. Το ίδιο έκαναν και πολλοί άλλοι αυτοκράτορες στη Βυζαντινή Αυτοκρατορία. Έδιναν χρήματα στα μοναστήρια για να μπορούν απερίσπαστα οι μοναχοί να μην είναι προσιλωμένοι, να μην περνάει ο μεγαλύτερο χρόνος της ημέρας σε βιωτικές μέρημνες και σε φροντίδες, αλλά να είναι απερίσπαστοι στα πνευματικά τους καθήκοντα, διότι το κύριο έργο του μοναχού είναι το πνευματικό, τα πνευματικά του καθήκοντα. Και κατά δεύτερο λόγο έρχεται σαν πάρεργο η εργασία και όλα τα άλλα πράγματα. Μακάρι λοιπόν ευχής έργο να ήταν πλούσια τα μοναστήρια. Αλλά πού δεν είναι. Και χτυπάνε λοιπόν, βρίσκουν ευκαιρία να κατηγορούν τα μοναστήρια ότι έχουν λεφτά, ότι έχουν το ένα, έχουν το άλλο κλπ. Πού είναι τα χρήματα. Πού είναι, εγώ δεν βλέπω μοναστήρια. Όλα τα μοναστήρια σχεδόν είναι πολύ φτωχά. Πώς μπορεί λοιπόν, τι του υπόσχεται ο μοναχός και του κάνει πλήση εγκεφάλου ή προσιλητισμός στο νέο στη νέα. Του υπόσχεται λεφτά, πλούτη. Αλλά και τα πλούτη, όπως είπαμε, ανήκουν στο μοναστήρι. Προσέξτε το αυτό. Δεν ανήκουν σε κανένα μοναχό ονομαστικά. Ανήκουν στην Ιερά Μονή. Ό,τι περιουσίες έχει το μοναστήρι ανήκουν στην Ιερά Μονή. Νομικά. Δεν ανήκουν σε κανένα μοναχό. Σε καμία μοναχή. Άρα λοιπόν τι είναι να του υποσχεθούν. Πλούτη. Δεν υπάρχουν. Αχτιμοσύνη διδάσκει ο μοναχισμός. Να του υποσχεθούν τριφυλή ζωή και απολαύσεις δεν υπάρχουν. Εγκράτεια υπόσχεται ο μοναχισμός, νηστεία, κακουχία, αγρυπνία και πολλά άλλα. Να του υποσχεθούν έρωτες, μα δεν υπάρχουν. Παρθενία υπόσχεται ο μοναχισμός. Τι να υποσχεθούν, αγαπητοί μου φίλοι και φίλες, τι να υποσχεθούν στους νέους για να τους κερδίσουν, να τους κάνουν προσιλητισμό ή πλήση εγκεφάλου. Εξάλλου η ακολουθία, αφού περάσουν βέβαια το χρονικό διάστημα των 3 ετών που είναι η δοκιμασία, εκτός αν κάποιος είναι πάρα πολύ κοντά στο Θεό και έχει ζωή από πριν χριστιανική και τον γνωρίζει ο πνευματικός του, μπορεί και πιο σύντομο διάστημα να τον κάνει μόναχο, να τον κουρεύσει, να τον κήρυει. Αλλά η κανονική δοκιμασία είναι 3 έτη περίπου. Στο διάστημα αυτό έχει το δικαίωμα ο νέος και την ευκαιρία να δει αν μπορεί να κάνει. Και αν δεν κάνει, μπορεί να φύγει ελεύθερα. Δεν τον βιάζει κανείς, δεν τον υποχρεώνει κανείς. Αλλά όταν θα έρθει η στιγμή εκούσια πλέον να πει: εγώ είμαι έτοιμος και μ' αρέσει ο μοναχισμός και μ' αρέσει αυτό το μοναστήρι, το γενικό εταιρικό, να μείνω και να γίνω μοναχός, υπάρχει ολόκληρη ακολουθία που του λέει ο γέροντας στον μοναχό την ώρα που γίνεται κουρά. Του λέει: τέκνον μου, εκουσία βουλήσει, προσέρχεσαι
ή στο μοναχικό βίο, με τη δική σου γνώμη, εκούσια, με τη θέλησή σου. Και απαντάει ο νέος ή η νέα. Ναι, τι είμαι πάτερ, μάλιστα λέει τι είμαι πάτερ. Μήπως το ρωτάει ξανά από κάποια απογοήτευση, από κάποια βία, μία έκτινος βίας ή ανάγκης. Μήπως από κάποια βία, από κάποια ανάγκη έρχεσαι να γίνεις μοναχός. Ουχή του λέει τι είμαι πάτερ, όχι του λέει τι είμαι πάτερ. Εκουσία θελήσει, με τη δική μου γνώμη έρχομαι. Και μάλιστα μετά του δίνει το ψαλίδι, του λέει πάρε το ψαλίδι αυτό, λάβει το ψαλίδιον και ξαναδώσε μου το. Και αυτό γίνεται τρεις φορές. Για να δείξει ο ίδιος ο κουρευόμενος, αυτός πρόκειται να γίνει μοναχός, ότι μόνος του διάλεξε αυτή τη ζωή. Αφού πέρασε το δοκιμαστικό στάδιο. Πού γίνεται λοιπόν, πού βλέπετε εσείς να γίνεται προσελητισμός και πλήση εγκεφάλου. Πού. Και βέβαια, βλέπουμε ότι όλα αυτά που λένε κατά καιρούς είναι όλα ψέματα. Ορίστε, σας κάνω μερικά, σας λέω μερικά παραδείγματα. Αν και ο χρόνος βέβαια τελειώνει και έχουμε λίγα λεπτά ακόμα στη διάθεσή μας και δεν μπορώ, είχα πάρα πολλά να σας πω. Έχω φέρει και αγιούς πατέρες εδώ να σας δείξω, να σας διαβάσω, αλλά δεν έχουμε το χρόνο. Θα συνεχίσουμε την άλλη φορά, πρώτα ο Θεός, το άλλο Σάββατο. Βλέπουμε λοιπόν, όπως έλεγα στην αρχή, ότι λένε, βάλουν ρο σκάνδαλο, έγραφε χθες. Ρο σκάνδαλο. Και αφού βγάζουν και λένε και λένε και κατηγοράνε και κάνουν ρεζίλι τον μοναχό, τον αηγούμενο, τα μοναστήρια, οτιδήποτε άλλο κλπ. Μετά όταν θα έρθει, λέτε και έχει γίνει η δίκη, έχει καταδικαστεί, έχει αποδειχθεί με αποδείξεις ότι ο τάδε όντως έπραξε αυτή την πράξη και γίνεται χαμός σε όλο το Πανελλήνιο. Σκάνδαλο εδώ λέει, σκάνδαλο εκεί και συζητάνε οι πιστοί και οι άπιστοι. Να τι κάνουν οι μοναχοί, να τι κάνουν οι παπάδες. Και αυτά είναι αναπόδεικτα πράγματα, αδελφοί μου και αγαπητοί τελευταία. Αναπόδεικτα, δεν έχουν αποδειχθεί ακόμα. Θυμάστε πριν μερικούς μήνες το σκάνδαλο, το μεγάλο σκάνδαλο με κάποιον αρχιμανδρίτη. Ονόματι το επίθετο Παπαρούφα. Το θυμάστε. Πόσα δεν λέγανε οι τηλεοράσεις κάθε μέρα. Κατηγορίες, τι κάνουν οι παπάδες, ορίστε οι παπάδες, ορίστε εκκλησία, ορίστε. Τα μάθατε όμως ότι έγινε η δίκη και αθώθηκε. Ναι, αθώθηκε. Και καμία από αυτές τις κοπέλες οι οποίες έβγαιναν την τηλεόραση και κατηγορούσαν τον ιερέα αυτό, καμία από αυτές δεν παρουσιάστηκε στη δίκη. Γιατί δεν είχαν τίποτα να αποδείξουν. Αθώθηκε. Ένα πρόσφατο με ένα γνωστό μπασκετμπολίστα. Λέγανε, νόθο παιδί ο μπασκεμπολίστας τάδε κλπ. Το λέγανε και γράφανε τους εφημερίδες και όλα τα κανάλια και τελικά εχθές διέψευσαν την είδηση. Και μάλιστα η κοπέλα αυτή που η οποία έλεγε ότι ήταν το παιδί του μπασκεμπολίστα κλείστηκε, παρακαλώ, κλείστηκε σε ψυχιατρίο. Εχθές το είπαν. Πού είναι λοιπόν η αξιοπιστία των μέσων μαζικής ενημερώσεως. Πού είναι τα αποδεικτικά στοιχεία. Αλλά πάνω απ' όλα η ακροματικότητα και τα χρήματα. Να βγάλουν είδηση. Δεν τους ενδιαφέρει να σπηλώσουν τιμές, υπολείψεις, εκκλησία, πατρίδα, μοναστήρια, οτιδήποτε. Πάνω απ' όλα το χρήμα και η ακροματικότητα και βέβαια πίσω από όλα αυτά το χρήμα, την ακροματικότητα και όλα τα άλλα οι αντίχριστοι και οι σκοτεινές δυνάμεις που βάλουν διηνεκώς εναντίον της Εκκλησίας και της Ελλάδος μας. Και για να πω και κάτι άλλο και να κλείσω, θυμάστε προμηνών, το Φεβρουάριο, που είχαν πρωτοσέλιδο την αναξιότητά μου και την κυβωτό, την προσπάθεια που κάνει ο σύλλογός μας ο Άγιος Κοσμάς ο Ιτωλός, ο οποίος εδρεύει το ΣΥΤΣΑ 1Β πίσω από το Πολυτεχνείο, που μας έβγαλαν πρωτοσέλιδο ο αδέσμευτος τύπος και έλεγε «Μιμή τη δι με ράσα» και οι τρεις παπάδες της Μιμής ετοιμάζουν κανάλι. Και είχαν γίνει σκάνδαλα και είχαν ακουστεί χίλια δύο πράγματα και μάλιστα το Max, πρώτο άρχισε το Max, το οποίο μου πήρε τεχνιέντος μια συνέντευξη κάποιος δημοσιογράφος για να τη βάλει στην εφημερίδα Έθνος και πήγαν και την έβαλαν στην εφημερίδα Max, στο περιοδικό Max, στο γνωστό περιοδικό Max. Και είχε γίνει σκάνδαλο το Φεβρουάριο του 96 και λέγανε οι χριστιανοί να ποιος είναι ο Πατέρ Μάξιμος, να ποιος είναι ο Κίνος, να ποιος είναι ο Σύλλογος, να ποια είναι η Κιβωτός κλπ. Και λέγανε και λέγανε και λέγανε και λέγανε. Ορίστε αγαπητοί τηλεθεατές. Ορίστε. Το λοιπόν, περιοδικό λοιπόν, 10 Οκτωβρίου, στην σελίδα 29,
εδώ. Μία κυβωτός ανάμεσά μας. Ακούστε τι λέει. Από το αδελφό περιοδικό Max πήραμε και δημοσιεύσαμε το παρακάτω κείμενο. Στο υπαριθμόν 72 τεύχος του Max δημοσιεύτηκε απόσπασμα συνεντεύξεως του πατρός Μαξίμου Βαρβαρή, μοναχού και προέδρου του Ορθοδόξου Αποστολικού και Φιλανθρωπικού Συλλόγου Νέων, Κοσμάσιο Τολός της Απόστολος, διεύθυνση το ΣΥΤΣΑ 1Β, τηλέφωνο 82 39 300. Από παραδρομή και παραπληροφόρηση, σε σχόλιο του περιοδικού Max εμφανιζόταν ο πατέρας Μάξιμος, ο εν λόγω σύλλογος, αλλά και ο ορθόδοξος τηλεοπτικός σταθμός Κιβωτός που έχει ιδρύσει ο πατέρας Μάξιμος να ανήκουν στο περιβάλλον της κυρίας Δήμητρας Λιάννη Παπανδρέου και γενικά να ασχολούνται με πολιτικές δραστηριότητες. Αισθανόμαστε την ανάγκη να ζητήσουμε συγγνώμη από τον πατέρα Μάξιμο και την Κιβωτό ΑΕ για την ενόχληση που προκλήθηκε. Μετά από εξώδικα διαμαρτυρία του, την οποία για λόγους δημοσιογραφικούς διοντολογίας δημοσιεύουμε στη συνέχεια, ερευνήσαμε καλύτερα το θέμα και διαπιστώσαμε ότι, πρώτον, η εν λόγω συνέντευξη του πατρός Μαξίμου δόθηκε για την εφημερίδα Έθνος και μόνο και όχι για το Μάξ. Το ακούτε, αγαπητή μου κυρία, κάποια κυρία η οποία έλεγε πολλά και διάφορα, επώνυμη κυρία που έχει και μερικές εκπομπές. Το ακούτε, ακούστε τα. Ουδεμία δε γνώση είχε ο πατέρας Μάξιμος ότι θα δημοσιευόταν στο Μάξ. Δεύτερο, ο πατέρας Μάξιμος, ο σύλλογος Άγιος Κοσμάσιος Τολός και ο σταθμός Κιβωτός δεν είχαν και δεν έχουν ουδεμία σχέση, οποιαδήποτε σχέση με την κυρία Δήμητρα Λιάννη Παπανδρέου ή την πολιτική γενικότερα. Τρίτο, αναγνωρίζουμε λοιπόν την προσφορά και τις δραστηριότητες του πατρός Μαξίμου, της Κιβωτού ΑΕ και του Συλλόγου Άγιος Κοσμάσιος Τολός, γιατί αυτές γίνονται με θυσίες και αγώνες. Περιοδικό λοιπόν, σελίδα 29. Το ίδιο ακριβώς κείμενο δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα Έθνος το Σάββατο 5 Οκτωβρίου, εφημερίδα Έθνος. Διαβάστε το. Και στην κυριακάτικη εφημερίδα Έθνος πάλι θα δημοσιευτεί πάλι ξανά το ίδιο κείμενο, όπως θα δημοσιευτεί στο περιοδικό Max τον ερχόμενο μήνα, τον Νοέμβριο. Επειδή όμως ο χρόνος τελείωσε, τελειώνω, κλείνω, αγαπητοί θέλετε και αγαπητοί έθνιστο αδελφοί, παρόλο που είχα πάρα πολλά να σας πω και να σας διαβάσω, θα συνεχίσω όμως πρώτα ο Θεός το ερχόμενο Σάββατο την ίδια ώρα, 3 η ώρα. Βλέπουμε λοιπόν ότι πολλά πράγματα τα λένε, τα κατηγορούν, γίνονται σκάνδαλο και σούσουρο και λένε και λένε και λένε και τελικά είναι αναπόδεικτα και απλώς πληροφορίες ή ενδείξεις ή απλές καταγγελίες. Προσοχή λοιπόν, αγαπητοί αδελφοί, γιατί υπάρχει, όπως βλέπετε, μεθοδευμένο και ενορχιστρωμένο σχέδιο κατά της Εκκλησίας, κατά της Πατρίδος, κατά του μοναχισμού. Υπάρχει μεθοδευμένο σχέδιο. Μην πιστεύετε εύκολα αυτά τα οποία λένε. Εάν αποδειχθούν και τα αποδείξουν, ναι. Όχι να βγαίνουν επειδή έχουν κάποια καταγγελία και να λένε ναι. Αυτά ακούγονται ρο σκάνδαλα εκεί, κίτρινα σκάνδαλα εκεί, από εδώ, από εκεί, από εκεί. Όχι. Όσον αφορά για το μοναχισμό, κατά πόσο είναι θεοσύστατος και από τον Κύριό μας και από τους Αγίους Πατέρες, θα επανέλθουμε, έχουμε τον χρόνο και θα απαντήσω βέβαια, δεν απέφυγα να απαντήσω, κάθε άλλο, απλώς δεν έχω τον χρόνο στα δύο και τηλεφωνήματα, ούτε στις δεκάδες τηλεφωνήματα που ακούω συνέχεια να γίνονται για την εκπομπή μας. Και τους ευχαριστώ όσο αγαπητοί τηλεθεατές μας, είτε είναι υπέρ και λένε για να πούνε, παίρνουν για να πούνε συγχαρητήρια, είτε για να εκφράσουν τις απόψεις τους, τις αρνητικές, είτε για να κατηγορήσουν. Δεν απέφυγα να απαντήσω στα δύο τηλεφωνήματα. Θα επανέλθω το ερχόμενο Σάββατο, δρυμύτερος, με περισσότερα στοιχεία, με περισσότερες αποδείξεις, για να αποδείξουμε ότι όντως ο μοναχισμός είναι μέσα στην Ορθοδοξία, μέσα στην Εκκλησία μας, άμα τη γενέση της Εκκλησίας, άμα την επιφυτίση του Αγίου Πνεύματος, ότι ο μοναχισμός και ήταν δυναμικός και καλός και πνευματικός τομέας και θεσμός και προσέφερε και προσφέρει πάρα πολλά στην κοινωνία και στην Εκκλησία. Είναι τα λόγ της Ορθοδοξίας, θα έλεγα, ο μοναχισμός, η καρδιά της Ορθοδοξίας ο μοναχισμός. Να τα αποδείξουμε, θα τα αποδείξουμε όλα αυτά, και ότι οι περισσότερες, το 99% όλων αυτών των φημολογούμενων καταγγελιών είναι όλα ψεύδι ανυπόστατα, αγαπητοί μου αδελφοί. Εδώ κάνω αναγκαστική τελεία και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την αγάπη σας, που όλους εσάς που με παρακολουθήσατε. Υπόσχομαι να επανέλθω, όπως είπα, δρυμύτερος και σε αυτό και σε άλλα σπουδαία θέματα που απασχολούν όλους μας.
Συγγνώμη που δεν μπόρεσα να ακούσω τις απόψεις σας. Καλό απόγευμα, καλό Σαββατοκύριακο, Θεός μαζί σας και ραντεβού το ερχόμενο Σάββατο στις 3 η ώρα. Ευχαριστώ πολύ, χαίρετε.